Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστί, για μια ακόμη φορά είναι κοντά σας, στους δέκτες σας, για την γνωστή σε όλους μας αναδρομή ήχους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους, ήχους της μουσικής των αγγέλων, της βυζαντινής μας μουσικής. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένας ιστότοπος, μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστί» σε όλες τις μηχανές αναζήτησης. Εκεί θα δείτε προηγούμενες εκπομπές μας και διάφορα άλλα σχόλια και αναρτήσεις. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Εύη Δημοπούλου, ενώ στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Παναγιώτης Γαλάνης. Τη σημερινή μας εκπομπή, λόγω της κοιμήσεως ενός ακόμη μεγάλου πρωτοψάλτη του Λυκούργου Πετρίδη στις 30 Αυγούστου του 2013, θα την αφιερώσουμε σε αυτό το πρόσωπο, σε αυτό το μεγάλο άντρα των αναλογίων, ο οποίος πλήρης ημερών κοιμήθηκε στις 30 Αυγούστου του 2013, όπως προείπαμε, μουσικοδιδάσκαλος επί σειρά ετών, πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νέα Κρίνης και Καλαμαριάς, σεβαστός δάσκαλος με πλούσιο συγγραφικό και εκδοτικό έργο, με μεγάλη προσφορά στο ιεροψαλτικό γίγνεσθε της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όμως με τον Λυκούργο Πετρίδη, που θα είναι αφιερωμένη σημερινή εκπομπή και που όλα τα μέλη που θα ακουστούν θα αποδίδονται από την καλή και λαδή φωνή του και το πατριαρχικό του ύφος, είπαμε να το συνδυάσουμε και με τον ήχο τέταρτο, μιας και στην επόμενη Κυριακή που ακολουθεί ψάλλονται τα αναστάσιμα του τετάρτου ήχου. Ας περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μέλος από τον Λυκούργο Πετρίδη, που είναι αναστάσιμη έννη του τετάρτου ήχου. Roll.
Ακούσαμε λοιπόν Ένους του τετάρτου ήχου από την φωνή του Λυκούργου Πετρίδη και τώρα λίγα βιογραφικά για τον ίδιο. Ο Λυκούργος Πετρίδης γεννήθηκε στα Τατάβλα της Κωνσταντινούπολης το 1923 και από μικρής ηλικίας, μόλις 10 ετών, βρέθηκε στα Πατριαρχικά Αναλόγια. Διδάχτηκε την Ψαλτική κοντά σε διακεκριμένους και εγκρατείς διακόνους του Ιερού Αναλογίου και ευτύχησε να ακούσει τον Ιάκωβο τον Αφλιώτη, τον Ευστάθιο Βιγκόπουλο, Βασίλειο Ονουφριάδη, Κωνσταντίνο Πρίγκο και φυσικά τον Θρασίβολο Στανίτσα, και από τον οποίο αφομοίωσε μεγάλο μέρος της υψηλής τέχνης του. Ξέρετε, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν μόνο στο Πατριαρχείο που είχε εξαίρετους γεροψάλτες, αλλά και εκτός Πατριαρχείου φωνές και αποδόσεις των γεροψαλτών ήταν υπέροχες και ορισμένοι λένε μάλιστα πως υπερτερούσαν του πατριαρχικού ψαλσίματος. Παρ' όλα αυτά, το πατριαρχικό ψάλσιμο είχε μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την απλότητα και τη μεγαλοπρέπεια. Και που σε όλο τους το μεγαλείο μας το απέδειξε αυτό ο Ιάκωβος Ναφλιώτης και ο Κωνσταντίνος Πρίγκος. Ας συνεχίσουμε λοιπόν το βιογραφικό του Λυκούργου Πετρίδη. Το 1958 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε πρωτοψάλτη στον ιερό ναό της Θείας Μεταμορφώσεως Καλαμαριάς, όπου έψαλε μέχρι τις αποχωρήσεις Θεός του το 2001. Αυτό και μόνο δείχνει ότι όταν ένας ιεροψάλτης ψάλλει για 40 και πλέον χρόνια σε έναν και μοναδικό ναό, για εμάς τους ιεροψάλτες που είμαστε μέσα στα πράγματα, δείχνει ήθος από την πλευρά του Λυκούργου Πετρίδη. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο του απένιμε το οφίκιον του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αιωτά της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης και επιπλέον τον τίμησε και το απένιμε των Χρυσούν Σταυρών. Τη 28 Μαΐου του 2001 το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη επί τη συμπληρώση των 70 ετών λαμπράς διακονίας στο Στασίδι. Την εκδοτική του και συνθετική του δράση αμέσως μετά από την δοξολογία σε αργό ηρμολογικό μέρος Άγια του Πέτρου του Λαμπαδαρίου
και φυσικά από τη φωνή του Λυγουρού Πετρίδη. Thank you.
Αρχή δοξολογία λοιπόν σε ήχο Άγια, ακούσαμε από τον Λιουκούργο Πετρίδη και συνεχίζουμε την βιογραφία του όσον αφορά το εκδοτικό του και συνθετικό του έργο. Αριθμεί λοιπόν σειρά βιβλίων με τον τίτλο «Βυζαντινά», καθώς και 40 και πλέον μελοποιημένες ακολουθίες Αγίων. Πρόκειται για μαθήματα γραμμένα από παλαιά χειρόγραφα, ανασυνθέσεις, μαγνητοτενίες, ακούσματα ερμηνεών από κορυφαίους πρωτοψάλτες της πόλης και δικές του πρωτότυπες μελοποίησεις, ιδιαίτερα τρισαγίων, χειροβικών και λειτουργικών. Όλα τα έργα του φέρουν σφραγίδα ενδελεχούς εργασίας και ανώτερης έμπνευσης, στηριγμένης σε παλαιούς μελοποιούς και εναρμονιζομένης στις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες. Σε συζητήσεις του τόνιζε ιδιαίτερα θέματα ύφους και ερμηνείας ψαλτικής, έλεγε χαρακτηριστικά η απαρέγκλητο στήριση των τυπικών διατάξεων, η χρονική αγωγή και η χαρακτηριστική απόδοση των άχρονων υποστάσεων είναι τα μόνιμα χαρακτηριστικά του εκκλησιαστικού πατριαρχικού ύφους. Επίσης, συμβούλευε σύγχρονους ιεροψάλτες και μαθητές να μην τραγουδούν στην εκκλησία. Τον εκκλησιαζόμενο δεν τον ενδιαφέρει αν ο ψάλτης γνωρίζει οπα από τον βου πόσα μόρια έχει ή σε ποιο σύστημα οδεύει ο τάδε ήχος ή κτλ. Αλλά θεωρητικά. Τον ενδιαφέρει όμως να ακούει τον ψάλτη να ψάλει σωστά και τονισμένα, καθώς και να αλλάζει με ευχέρεια τους ήχους και κυρίως να μην τραγουδεί μες στην εκκλησία, αλλά να ψάλει. Αρκετές φορές πέρα από τα μουσικά δίδασκε και με το παράδειγμά του, με τη βιωτή του. Η παρουσία του στο ναό μαρτυρούσε την ευλάβεια και την πίστη του στο Θεό. Η στάση του δε στο αναλόγιο ήταν συνειδητοποιημένη, διότι προσπαθούσε να συμμετέχει ενεργά στα μυστήρια και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Όσον αφορά το ήθος του, αξίζει να αναφερθεί το παρακάτω. Μετά την παρέλευση λίγων ημερών από την παραίτησή του από το αναλόγιο του ναού της Μεταμορφώσεως, τον βρήκα και τον ρώτησα: «Γιατί, δάσκαλε, αποχωρήσατε?» «Παιδί μου», μου είπε, «καλύτερα να σε ρωτάνε γιατί έφυγες παρά να λένε γιατί μένεις». Πράγματι, πολύ σοφή κουβέντα και οφείλει να προβληματίσει όλους όσους δυσκολεύονται να αποχωριστούν θέσεις ή δεν διακρίνουν την ώρα των προσωπικών τους ορίων. Πρικισμένος από το Θεό με εξαίρετο φωνητικό τάλαντο, απαράμιλη μουσική δυνότητα, σπάνια δίτα φωνής και κυρίως ήθος ανδρός, ο Λυκούργος Πετρίδης κατετάγει στη χωρία των μαϊστόρων, των πρωτοψαλτών που λάμπριναν την ψαλτική επί της γης. Ευχόμαστε Κύριος ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του εν χωραζόντων. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα παραπάνω τα αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο και από το Peptusia.gr, από ένα άρθρο του Βασιλείου Χάδου. Για τη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε από τη φωνή πάντα του Λυκούργου Πετρίδη χερουβικό σε ήχο φυσικά τέταρτο Άγια.
Ακούσαμε λοιπόν τον χειρουργικό ύμνο σε ήχο Τέταρτο Άγια από τη φωνή φυσικά του Λυκούργου Πετρίδη, μιας και η εκπομπή μας η σημερινή είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον μεγάλο πρωτοψάλτη που εκοιμήθη, όπως είπαμε, στις 30 Αυγούστου του 2013. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ύμνους Υφαίνειν, Εργόδες Εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική, όπως μας αρέσει να λέμε. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Υφαίνειν, Εργόδες Εστί». Στην ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Φιδημοπούλου και στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη λοιπόν στον τέταρτο ήχο και στον Λυκούργο Πετρίδη και έχουμε μια έκπληξη για σας, για την οποία έκπληξη θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Δαρλάση, πρωτοψάλτη του Ιερών Ναού Αγίου Βασιλείου Άργους και πρόεδρο επί σειρά ετών του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδος Ιάκωβος Ναφλιώτης. Ο Γιώργος Δαρλάσης, διατηρώντας την δική του εκπομπή, ήταν παραγωγός ραδιοφώνου στο ραδιοφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, είχε πάρει συνέντευξη από τον Λυκούργο Πετρίδη και εδώ θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν τη συνέντευξη. Ας το απολαύσουμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, γεια σας. Σημερινός προσκεκλημένος στην εκπομπή μας ο εκ Θεσσαλονίκης άρχων πρωτοψάλτης Λυκούργος Πετρίδης. Ας ακούσουμε όμως στη συνέχεια τη συνέντευξη που παρεχώρησε ο ίδιος στην εκπομπή μας. Αγαπητέ κύριε Πετρίδη, αφού σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας, θα θέλαμε ξεκινώντας να μας πείτε λίγα λόγια για την ιεροψαλτική σας σταδιοδρομία. Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Δαρλάση, προτού σας ομιλήσω σχετικά με την ιεροψαλτική μου σταδιοδρομία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στον ραδιοφωνικό σταθμό σας. Ας αρχίσω όμως από την αρχή για να σας περιγράψω εν ολίγης τόσο την καταγωγή μου όσο και την σταδιοδρομία μου. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη τον Δεκέμβριο του 1923. Στην περιοχή Τα Τάβλα. Σε ηλικία 8 ετών εχρημάτισα ως κανονάρχης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Κουρτουλούς κοντά στους πρωτοψάλτες Νικόλα Ορδεστινό, γιο του μεγάλου πρωτοψάλτου Γεωργίου Ορδεστινού και Γεώργιο Παπαδόπουλο. Εν συνεχεία ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριος Ιάκωβος Ναυπλιώτης με προσέλαβε στον Πατριαρχικό Ναό, ως κανονάρχη βέβαια. Από το 1933 μέχρι περίπου το 1937. Επίσης κανονάρχησα και στον Άρχοντα Λαμπαδάρη του Πατριαρχείου, Ευστάθιο Δυγκόπουλο. Το έτος 1938 προσελήθην ως δεύτερος δομέστιχος στον Άγιο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Κελένη, στο Πέρα. Το 1939 προσελήφθη ως πρώτος δομέστικος στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας κοντά στον πρωτοψάλτη κύριο Παπαδόπουλο επί αρκετά χρόνια. Το 1941, επειδή οι ψάλτες μας εξορίστησαν με τον περίφημο τουρκικό φόρο, τον λεγόμενο το Βαρλίκ Βέργκηση, ανέλαβα καθήκοντα δεύτερου ιεροψάλτου παρά το νεαρό της ηλικίας μου στον ίδιο ναό. Από αυτήν την χρονολογία μέχρι το 1955 συμμετείχα ανελιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις και χοροδίες που έκανε ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Κωνσταντινούπολεως υπό την διεύθυνση του Κωνσταντίνου Πρίγκου και αργότερα του Θρασιβούλου Στανίτσα. Το 1959
ήρθα στη Θεσσαλονίκη, προσελήφθην αμέσως ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Καλαμαριάς και έκτοκτε ψάλω στον ίδιο ναό, που το 1974 νομίζω έγινε και Μητροπολιτικός Ναός. Την θεωρία της Βυζαντινής μουσικής τη διδάχθηκα από τον μακαριστό θείο μου πρωτοπροσβύτερο Ιωάννη Γαλάνη. Την δε ερμηνεία και την απόδοση δηλαδή της μουσικής μας, μετασχολωστικότητος μπορώ να πω, από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Θρασίβουλο Στανίτσα. Εχειροθετήθηκα σε ειδική τελετή ως αναγνώστης από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριο Προκόπιο, το 1980. Είμαι και πτυχιούχος του Μακεδονικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Ασώτου, την του Ασώτου φωνήν σε ήχο δεύτερο, θα ακούσουμε στη συνέχεια να μας ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης Λυκούργος Πετρίδης. Ενείτε αυτόν εν τη μόνο και χωρό, ενείτε αυτόν εν κορδές και οργάνων, την του ασώτου φωνή προσθέβαση Κύριε. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Λυκούργος Πετρίδης στον Γεώργιο Δαρλάση και που αυτός με τη σειρά του ευγενικά μας την χορήγησε για να την αναμεταδώσουμε μετά από περίπου 20 χρόνια. Η συνέντευξη ήταν το 1992. Για τη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε και πάλι από τη φωνή του Λυκούργου Πετρίδη το δεύτερο εωθινό δοξαστικό. Yeah.
Λοιπόν, σε ήχο δεύτερο ακούσαμε από την φωνή του Λυκουργού Πετρίδη, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας διαβάσουμε κάποια βιογραφικά από την ιστοσελίδα των μουσικοφίλων της Κωνσταντινούπολης, το Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης, διότι περιέχουν κάποια νέα στοιχεία όσον αφορά την δράση του ως ιεροψάλτης στην Κωνσταντινούπολη. Όπως προείπαμε, ο Λυκουργός Πετρίδης γεννήθηκε στα Τατάβλα το 1923. Από μικρή ηλικία ανέβηκε στον αλόγιο του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Είπαμε ότι είχε ακούσει διαζώσεις τον Ιάκωβο τον Αφλιώτη, τον Ευστάθιο Βιγκόπουλο, τον Βασίλειο Ονουφριάδη, Κωνσταντίνο Πρίκο και τον Θρασίβολο Στανίτσα. Ο θείος του, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Γαλάνης, του δίδαξε τα πρώτα μαθήματα. Παράλληλα, μαθήτευσε και κοντά στους πρωτοψάλτες Νικόλαο Ραδεστινό, Βασίλειο Νουφριάδη, Κωνσταντίνο Πρίγκο και Γεώργιο Παπαδόπουλο, του οποίου υπήρξε και πρώτος δομέστικος. Ουσιαστικά όμως η ψαλτική του τέχνη όσον αφορά τον τρόπο ερμηνείας, την έκφραση και το ύφος, το διδάχτηκε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Από το 1941 διετέλεσε στην Κωνσταντινούπολη δεύτερος και πρώτος δομέστικος στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων και δεύτερος ψάλτης στον Ιερό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως Σιζλή. Το 1958 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε πρωτοψάλτης και χωράρχης στον Ιερό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως της Καλαμαριάς, όπου έψαλε, όπως είπαμε και πριν, μέχρι της αποχωρήσεώς του το 2001. Την χάνει πτυχιούχος του Μακεδονικού Οδείου Θεσσαλονίκης το 1968, γαλουχημένος με τα νάματα της ιερής ψαλτικής παράδοσης της Βασιλείδος των Πόλεων, ο Λυκούργος Πετρίδης εντρίφησε σε παλαιά και νεότερα μουσικά κείμενα και ασχολήθηκε με τη μελοποίηση εκκλησιαστικών μελών, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της λειτουργικής μας παράδοσης. Πλήστα μαθήματα είναι γραμμένα από παλαιά χειρόγραφα, μαγνητοτενίες και ακούσματα ερμηνεών από τους άρχοντες πρωτοψάλτες και κορυφαίους πρωτοψάλτες πόλης. Ως χωράρχης έχει λάβει μέρος με το Βυζαντινό χορό σε πολλές μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες, καθώς και στις εορτές των Δημητρίων. Για την προσφορά του στην λειτουργική μας μουσική, το 1985 τιμήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, το οποίο σε ειδική τελετή το απένιμε ειδική αργυρή πλακέτα.
Επίσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως το απένει με το οφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και επιπλέον τον τίμησε με τον Χρυσό Σταυρό, όπως προείπαμε, την 28η Μαΐου του 2001. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού του τον ετοίμησε σε ειδική εκδήλωση για την συμπλήρωση των 70 ετών λαμπράς διακονίας στο Στασίδι. Αυτά λοιπόν για τον Λίκουργο Πετρίδη. Θα περάσουμε για τη συνέχεια να ακούσουμε λειτουργικά, σε υμνούμεν και αξιονιστή, σε ήχο Αγία. Yeah.
Αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, αφού απολαύσαμε λειτουργικά σε ημνούμενη και άξονες της ηχοάγια από τον αείμνηστο Λυκούργο Πετρίδη. Να έχουμε όλη την ευχή του και ιδιαίτερα εμείς οι ιεροψάλτες, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, μιας και είναι πρόσφατη η εκδημία του στις 30 Αυγούστου του 2013 όπως προείπαμε, και εύχομαι επίσης ο Θεός να μας χαρίσει λίγο από τη σοφία Του και το ταλαντό Του. Έτσι λοιπόν τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή, η δεύτερη εκπομπή του τετάρτου κύκλου εκπομπών της σειράς «Ύμνους υφαίνει ενεργώδες αστεί», και υποσχόμεθα σε εσάς αγαπημένοι ακροατές, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε από αυτήν εδώ τη θέση να σας κρατάμε συντροφιά και την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν εργώδες αστεί». Πίσω από τις κονσόλες του ήχου ήταν σήμερα η Ευθυμοπούλου και στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής ο Παναγιώτης Γαλάνης. Από την εκπομπή «Ύμνους υφαίνειν εργώδες αστεί» χαίρετε εν Κυρίω παντού. Ύμνους υφαίνειν εργώδες αστείν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση
σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.